Το κουκουέ, εντάξει, είναι ανεβασμένο, δεν το συζητάμε αυτό, είναι σίγουρο. Απ' την άλλη μεριά, φαινόταν στην αρχή της βραδιάς ότι μπορεί να πηγαίνατε για κάτι ακόμα καλύτερο, δηλαδή να πηγαίνατε για πάνω από 8%. Είδαμε τον κύριο Κουτσούμπα πολύ ικανοποιημένο απόψε. Τώρα, υπάρχει όμως μια βουλή εδώ, στην οποία όλοι θα διεκδικούν το πλεονέκτημα να κάνουν τη σούπερ αντιπολίτευση. Το κουκουέ ξέρω ότι θεωρεί ότι μόνο εκείνο είναι ικανό να την κάνει αυτή τη σούπερ αντιπολίτευση, αλλά μήπως αυτός ο διαγωνισμός για τη σούπερ αντιπολίτευση σας κάνει τη ζωή λίγο πιο δύσκολη και εσάς? Εκτιμάμε όχι, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα συναντηθήκαμε πάρα πολλούς εργαζόμενους και εργαζόμενες, αυταπασχολούμενους, ελευθεροεπαγγελματίες, επιστήμονες, αλλά και βιοπαλαιστές αγρότες, με τους οποίους δίναμε καθημερινά τη μάχη απέναντι στους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους ένα 50% στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα 70% το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έτσι. Με αυτή την έννοια παρέμβηκα και προηγουμένως και είπα ότι το ΚΚΕ δεν μπορεί να αθρηστεί οπωσδήποτε με τη συστημική αντιπολίτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με τη συστημική αντιπολίτευση που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Και προφανώς δεν μπορεί να αθρηστεί ούτε με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που κάθε άλλο παρά συστημικό είναι, δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε, αντισυστημικό συγγνώμη ή αριστερό, με την έννοια των θέσεων που είχε πάρει ήδη όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής το 2015. Και η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών χρειάζεται μια μαχητική, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει αυτά που έρχονται. Και αυτά είναι δεδομένα. Είναι δεδομένα με την έννοια ότι υπάρχουν, όπως είπατε κι εσείς, οι συστάσεις από την Κομισιόν, υπάρχουν οι συστάσεις από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας που λέει ξεκάθαρα πρέπει να προχωρήσουν προαπαιτούμενα για να μπορέσετε να εκταμιεύσετε έστω και μία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πρέπει να προχωρήσετε με τα ματωμένα πλεονάσματα που σημαίνει αντικειμενικά περικοπές κρατικών δαπανών και την επόμενη μέρα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που από ό,τι φαίνεται τα σύννεφα συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο πάνω από μεγάλες οικονομίες, καπιταλιστικές οικονομίες, μία από αυτή της Γερμανίας. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν, πάμε, μία πάμε μαχητική να κάνει, λαϊκή πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη.